Μέχρι και ο καιρός στάθηκε σύμμαχος στην εκδήλωση που διοργανώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κιβωτό του Κόσμου Αιγαίου, αφού μετά από την έντονη βροχόπτωση και την πολύ ομίχλη που υπήρχε πάνω στο έπος, βγήκε ο ήλιος και μπόρεσαν οι δεκάδες επίσημοι προσκεκλημένοι και ο κόσμος να απολαύσουν τα εγκαίνια των αθλητικών εγκαταστάσεων του παιδικού χωριού. Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μανώλη Κουτουλάκη, του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, της Γενικής Γραμματέως του ΣΕΓΑΣ και Ολυμπιονίκη Σοφίας Σακοράφα, του πιο γρήγορου λευκού αθλητή στα 200 μέτρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ Κώστα Κεντέρη, αλλά και μεγάλων σπουδαίων φιλοξενούμενων, τεσσάρων θρύλων του 2004, του Ευρωβουλευτή Θοδωρή Ζαγοράκη, του Αντώνη Νικοπολίδη, του Άγγελου Μπασινά και του Γιώργου Καραγκούνη. Παρόντες επίσης οι δύο χιώτες Παραολυμπιονίκες Κέλλη Λουφάκη και Παντελής Καλόγερος. Στην προσφορά και το έργο του πατέρα Αντωνίου για τα παιδιά, υποσχόμενος μάλιστα να παραμείνει αρρωγός του, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου εξήγησε πώς μέσω των Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων προέκυψαν τα εγκαίνια και το γεύμα αγάπης που διοργανώθηκε για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Ο οποίος με τον καθαρό του λόγο, τη συνέπεια των έργων του, την πολύ μεγάλη συμμετοχή και των εθελοντών, έχει κατορθώσει και έχει αποτελέσει διαχρονικά το στήριγμα όλο αυτό των ανισπεράσεων των παιδιών. Όλοι εμείς, οι φορείς, αλλά και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαμέσου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το φιλανθρωπικό αυτό έργο, το οποίο με δύο λέξεις μπορεί να συνοψιστεί ως αγάπη και φροντίδα προς τον συνάνθρωπό μας, τα ανυπαράψιστα παιδιά, που με εξειδικευμένο προσωπικό, με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα ένα φιλόξενο οικογενειακό περιβάλλον, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Σήμερα, επ' ευκαιρία των Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου, οι οποίοι μετά από ένα χρόνο διακοπής γίνονται στο όμορφο νησί της Χίου, οργανώσαμε ένα τραπέζι αγάπης, θέλοντας να τιμήσουμε κυρίως τον πατέρα Αντώνιο και το έργο το κοινωνικό, το μεγάλο που εκτελεί και επιτελεί και έχει αναγνωριστεί από όλη την Ελλάδα. Με ευκαιρία αυτή και για να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά που φιλοξενούνται εδώ στην Κηδυδομή, του Κιβωτό, του Γένους, του Αιγαίου, καλέσαμε αθλητές, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, τον κορμό της Εθνικής Ελλάδος από το Euro, ώστε να τους επιδώσουμε και εκείνους κάποια πλακέτα τιμητική. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και εμάς τιμά κυρίως που θα τιμήσουμε τον πατέρα Αντώνιο και βοηθήσαμε και με τη βοήθεια χορηγών να ολοκληρωθούν ορισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες υπάρχουν για τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται εδώ. Ξεχωριστές παρουσίες ο Ολυμπιονίκης Κώστας Κεντέρης και η πρωταθλήτρια του ακοντισμού και νυν Γενική Γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, που βρέθηκαν στοιχείο και για τα εγκαίνια των αθλητικών εγκαταστάσεων της Κιβωτού και για τους 32ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο νησί της Χίου μετά από αρκετά χρόνια. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια που βρισκόμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Θα είμαστε αρρωγοί και ο Περιφερειάρχης μας από εδώ πέρα για οτιδήποτε χρειαστεί. Βρισκόμαστε και εδώ, όπου επίσης είναι ένας εξαιρετικός τόπος. Δημιουργήθηκε μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο χωριό, όπως ξέρω, μια δομή η οποία φροντίζει τα παιδιά, τα εγκαταλειμμένα παιδιά, σε ένα πολύ όμορφο και εξαιρετικό περιβάλλον. Παιδιά τα οποία χρειάζονται στοργή, χρειάζονται αγάπη. Όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται αγάπη. Είναι μια δομή η οποία τους προσφέρει τη δυνατότητα μέσα από την εκπαίδευση που παίρνουν να δημιουργήσουν χαρακτήρες και προσωπικότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν στο υπόλοιπο της ζωής τους με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη όπως μαθαίνω. Είναι πολύ σημαντικό έργο αυτό που γίνεται εδώ, είναι εθνικό έργο θα έλεγα και θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι ότι είναι φάρος ελπίδας για όλα τα νησιά, όχι μόνο για τη Χίο, αλλά για όλα τα νησιά του Αιγαίου, όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ, στην Κιβωτό του Αιγαίου. Διαχρονική αρρωγός της Κιβωτού και η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή, που βρέθηκε στο έπος προκειμένου να δηλώσει παρούσα στο έργο του πατέρα Αντωνίου.
Με πολύ μεγάλη χαρά αποδέχτηκα αυτή την πρόσκληση. Είμαι πολύ κοντά στην Κιβωτό του κόσμου, κυρίως σε εγκαταστάσεις της Αθήνας, γιατί εκεί ζω. Αλλά όταν μου ζητήθηκε να είμαι εδώ, το δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ό,τι έχει να κάνει με παιδιά και με ένα σπουδαίο έργο όπως αυτό του πατέρα Αντωνίου, είμαι πάντα, θέλω να δηλώνω το παρόν. Και έγινε και σπουδαία δουλειά με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συγκεντρώθηκαν χρήματα, ανακαινίστηκαν εδώ οι εγκαταστάσεις. Οπότε νομίζω ότι είχαμε ένα σπουδαίο λόγο για να βρεθούμε σήμερα εδώ. Μεγάλη μου χαρά, γιατί δεν έχει τύχει να έρθει στο στοιχείο στο παρελθόν. Είναι ο Δημήτρης ο Παπανώτας από εδώ και πάντα ακούμε τα καλύτερα για το όμορφο νησί σας. Και θέλω να καταφέρω και εγώ, εντάξει, ο καιρός δεν μας το επέτρεψε αρχικά. Αλλά εύχομαι σύντομα να καταφέρουμε να κάνουμε και καμιά βόλτα να κυκλοφορήσουμε στην όμορφη Χίο. Μετά τον αγιασμό ακολούθησε ξενάγηση από τον Πάτερ Αντώνιο στο γήπεδο, στα αποδυτήρια, στο ιατρείο και σε όλο το χωριό παιδικής μέριμνας του ΕΠΟΥΣ. Είδατε τη φανέλα αυτή εκεί. Είναι η φανέλα που έβαλε τον κόλπο στη Ρωσία. Μας την είχε δώσει τότε και είχαμε κάνει μια δημοπρασία, αλλά ο άνθρωπος που την πήρε μας την έδωσε και μας τη χάρισε. Μπράβο. Οπότε... Άμα την δει ο Κάρα θα φωνάζει τώρα.